σας μετά τις δηλώσεις σας στη Βουλή που ήταν σαν βόμβα, ότι αν ανοίξατε τώρα την τηλεόραση σας λέω ότι ο κύριος Στοχάρης από το ποτάμι, μιλώντας στη Βουλή νωρίτερα πριν έρθει στην εκπομπή, μας είπε ότι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επεξεργάζεται το σχέδιο επιστροφής στη Δραχμή. Έχουν αρχίσει και το εφαρμόζουν. Το Μαξίμου απάντησε λέγοντας ότι το σενάριο αυτό είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας και ντροπή στον εμπνευστή του. Ενώ η κυρία Φωτίου, υπουργός, έχει προχωρήσει ακόμη παρακάτω με δηλώσεις της Αντώνη, τι είπε. Ναι, καλό μεσημέρι. Η κυρία Φωτίου, απαντώντας στις αιτιάσεις του κύριου Θεοχάρη, έκανε λόγο για τη τυχοδιοκτική πολιτική του ποταμιού και μάλιστα, όπως είπες, φύγε ένα βήμα παραπέρα, κάνοντας λόγο ότι σε περιόδους προεκλογικές, ψευδείς ειδήσεις, οι οποίες μάλιστα γράφονται στα πρακτικά της Βουλής, επιφέρουν ίσως και οι εισαγγελικές διώξεις. Όπως καταλαβαίνετε, ακολούθησε ένταση μέσα στην Ολομέλεια. Ο κύριος Κακλαμάνης προεδρεύει, είπε το εισαγγελικό να μπει σε εισαγωγικά και η κυρία Φωτίου ανταπάτησε, όσο να δεχτούν οι άλλοι αυτά που λένε, να τα λένε σε εισαγωγικά, τότε θα μπει και το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη αποστροφή του λόγου της. Σε εσάς, κύριε Θεοχάρη, και αμέσως μετά στον κύριο Μανατίδη. Αυτό που κλείνοντας πριν τις διαφημίσεις είπαμε. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει φτάσει την κατάσταση στο απροχώρητο. Επιμένετε εσείς την διαφημίσεις. Μια στιγμή, περιμένετε λίγο. Να το αφήστε με. Δύο λέξεις. Δεν πρόλαβα να βάλω δύο λέξεις. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, χθες δυσκολευτήκαν δύο ταμεία κάθε τέλος του μήνα. Έχουμε τη Δίας να έχει πρόβλημα. Δύο ταμεία δυσκολευτήκαν, δεν πληρώσανε, ελπίζουμε να πληρώσουν σήμερα. Ο ΑΕ φαίνεται να μην μπορεί να πληρώσει σήμερα τις συντάξεις του. Η κατάσταση λοιπόν έχει φτάσει στο προχώρητο. Η κυβέρνηση θα ήταν ανεύθυνη και ανίκανη εάν δεν προετοιμαζόταν για το τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση. Στις 13 έχουμε πληρωμή μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων και εγώ να ήμουν υπεύθυνος σε μια υπηρεσία. Η κυβέρνηση να ήταν υπέρ του ευρώ. Να έπαιρνε θέση υπέρ του ναι. Πάλι επειδή το όχι μπορεί να νικούσε, πάλι θα έπρεπε να προετοιμαστώ. Συνεπώς αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι παράλογο. Πρέπει να προετοιμαστεί η κυβέρνηση για όλα τα ενδεχόμενα. Πάλι τότε θα είμαστε σε κατάσταση κρίσης. Πρέπει η κυβέρνηση να κάνει αυτές τις κινήσεις. Αυτή τη στιγμή η χώρα είναι στο πιο σημαντικό σταυροδρόμι της. Το ναι και το όχι θα κρίνει τις επόμενες 2 και 3 δεκαετίες για τη χώρα μας. Λέμε στους ανθρώπους να αφήσουν τις λίρες τους και να πάρουν χαρτάκια και δραχμές. Κυρία Μανατίδη, διαβάζω στο Newsit. Στο Newsit διαβάζω αυτή την ώρα. Νέο σχέδιο συμφωνίας για την Ελλάδα. Αποκλειστικές πληροφορίες βγάζουν το Δουνουτού από την Ευρώπη. Ελπίδες για λύσεις στα μεσάνυχτα. Πιέζουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τον Πρωθυπουργό να υπογράψει τη συμφωνία των θεσμών. Μπορεί να είναι διαφορετική, δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Δεν μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η προκαταβολή 100%. Να σας πω συγκεκριμένα πράγματα που δεν μπορούν να είναι. Δεν μπορεί να είναι.